Το πλήθος ξεσπάει σε αναλαγμούς χαράς και θαυμασμού, καθώς αναδύεται από τον Πανάγιο Τάφο ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, κρατώντας τις αναμένες μυστηριακά με το Άγιο Φως 33 λαμπάδες, ισάριθμες με τα χρόνια του Θεανθρώπου που γίνονται φάρος για όλη την Ορθοδοξία. Όλοι σπέβδουν να λάβουν και να μεταδώσουν ταχύτατα το Άγιο Φως. Οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα. Κάποιοι δοκιμάζουν τις θαυματουργικές του δυνάμεις, αγγίζοντας τη φωτιά όπως η βάτωση φλεγωμένη και μικαιωμένη. Ο Πανάγιος Τάφος είχε ελεγχθεί και σφραγιστεί από χθες το βράδυ με βουλοκαίρι, ώστε να πιστοποιηθεί ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να ανάψει τα κεριά. Και οι αγιοταφίτες πατέρες φύλαξαν σκοπιά. Ντυμένος μόνο με ένα λευκό στιχάριο, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων μπήκε στο ιερό κουβούκλιο. Ο ήλιος, με μια δέσμη φωτός από τον τρούλο του Ναού της Αναστάσεως, σήμανε το μεσημέρι. Η τελετή της Αφής κράτησε και φέτος, ζωντανή, μια παράδοση αιώνων και συγκίνησε τους χιλιάδες πιστούς μέσα και έξω από τον Ναό.